Σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου 1995, ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος πέταξε για τη γειτονιά των Αγγέλων και έγινε ο ιδρυτής του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού μέσα από τη σελίδα που έγραψε στο ημερολόγιο του και εξέφρασε την επιθυμία του να ιδρυθεί ένας σύλλογος για να χαμογελούν όλα τα παιδιά. Το όνειρο ενός μικρού παιδιού έγινε πραγματικότητα και σήμερα το Χαμόγελο του Παιδιού, πιστό στην επιθυμία του ιδρυτή του, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη, σε κάθε σημείο της χώρας μας, κάθε στιγμή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Παιδιά που κακοποιούνται, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, παιδιά που κινδυνεύουν, χάρη στον Ανδρέα και το Χαμόγελο του Παιδιού που αυτός δημιούργησε και η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και υποστήριξε, έχουν βρει λύση, προστασία, φροντίδα, μα πάνω απ' όλα ένα πλατή χαμόγελο, όπως άλλωστε ζήτησε ο Ανδρέας. 28 χρόνια μετά, ο Ανδρέας και η επιθυμία του παραμένουν απαράβατος κανόνας δράσης για το Χαμόγελο του Παιδιού και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Πίσω από κάθε παιδί που στηρίζουν οι άνθρωποι του Χαμόγελου υπάρχει πάντα ο Ανδρέας, τα λόγια και η επιθυμία του, και αυτό είναι η δύναμη να μην τα παρατήσουν ποτέ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Το Χαμόγελο του Παιδιού, παρακαλώ. Πίσω από ό,τι κάνουμε, υπάρχουν τα λόγια ενός μικρού παιδιού. Κάθε μέρα μας εμπνέουν και μας δίνουν δύναμη να βρισκόμαστε με φροντίδα και αξιοπρέπεια δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που μας έχει ανάγκη. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα.